Πάμε να δούμε τους Σταύρους. Λοιπόν, αυτή η όψη Συνόδου, Σελήνης και Άρη από τη μια πλευρά έχει μια δυναμικότητα. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό. Ο Άρης είναι ένας πλανήτης που έχει να κάνει με δράση, έχει να κάνει με ενεργητικότητα και είναι όλο αυτό πάρα πολύ ωραίο όταν έχεις να κάνεις πολλά πράγματα και να τελειώνεις με πολλές ακριμότητες των επαγγελματικών. Όμως, εγώ θα έλεγα να εστιάσετε περισσότερο στο να βελτιώσετε κάτι Ηδη υπάρχουν στο να κλείσετε εκκρεμότητε στα ε, θέματα σα παρά να μπαίνετε στη διαδικασία σήμερα και να δίνετε ενέργεια να σκεφτείτε τι καινούριο θέλετε να κάνετε ή τι μπορείτε να κάνετε. Δεν είναι η στιγμή του, τουλάχιστον όχι τη σημερινή μέρα, γιατί θα, α, αυτό θα σα αποσπάσει την προσοχή από αυτά που πρέπει να γίνουν. Από την άλλη πλευρά. Ε, μπορεί κάτι να σας εκπλευρήσει στο χώρο της δουλειάς, παίζει και αυτό το σενάριο. Ε, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, μπορεί να είναι μια κατάσταση. Ε, προσέξτε πώς θα το διαχειριστείτε γιατί μπορεί να έχετε την τάση κι εσείς λίγο να ξεφύγετε και έτσι να δώσετε λαβές για σχόλια που δεν θα θέλατε. Λίγο πιο προσεκτικά λοιπόν και με τους συνεργάτες σας και με τους ανθρώπους που είναι πάνω από εσά κάτω από εσά γενικότερα, σας περιβάλλουν με κάποιο τρόπο και μπορεί αυτό να δημιουργήσει μια περίεργη εικόνα, μια κακή εικόνα. Λίγο πιο προσεκτικά, κυρίως οι γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Εσάς επηρεάζει περισσότερο αυτή η όψη, μολονότι όλοι οι καλό θα ήταν να είστε προσεκτικοί σήμερα και εννοείται και στην οδήγηση και γενικότερα α, για να μην έχετε θέματα.